Σε βελούδινο διαζύγιο κατέληξαν ΕΟΚ και Δημήτρη Ιτούδη, μετά τη συνάντηση που είχαν και έτσι ο έμπειρο προπονητή δεν θα συνεχίσει στον πάγκο τη εθνική ομάδα μπάσκετ. Πρώτο φαβορή για τη διαδοχή εμφανίζεται για την ώρα ο Βασίλη Πανούλη. Ο Δημήτρη Ιτούδη συναντήθηκε στα γραφεία τη ΕΟΚ με τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία, Ευάγγελο Λιόλιο, κάνοντα ουσιαστικά τον απολογισμό για το παγκόσμιο κύπελο. Οι δύο πλευρέ συζήτησαν για την πορεία τη ομάδα, ανέλησαν τι πήγε σωστά και τι όχι, αυτό το καλοκαίρι που η ελληνική ομάδα κατέβηκε στη διοργάνωση με έλλειπη σύνθεση, και σύμφωνα με πληροφορίε, κατέληξαν στην απόφαση να διακοπεί μεταξύ του συνεργασία. Ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση δεν βγήκε και καθώ φαίνεται δεν θα βγει ούτε τι επόμενε ώρε, καθώ δεν υπάρχει πίεση χρόνου, εφόσον η επόμενη υποχρέωση είναι σε έξι μήνε από τώρα.